ομάδα δυστυχώς έδειξε για μια ακόμα φορά αυτό το κόμπλεξ που έχει όταν περνάει κόμπλεξ τα διόδια το του σχηματαρίου. Δηλαδή υπάρχει καζατζιδισμός, μπαρθαβουρσισμός, χωριατήλα. Υπάρχει. Υπάρχει. Δυστυχώς. Το πέρασε από δηλαδή πρέπει... η πόλη. Ναι. Η πόλη το πέρασε. Κατάφερε και το πέρασε στους ξένους παίκτες. Πάει τέλειος. Αυτό είναι, κατόρθωμα. Λοιπόν, παίρνοντας φυσικά ένα μικρό προπονητή, έτσι. Ναι. Για μια ακόμα φορά το μάτς το χάνει 100% προπονητής, ο οποίος από την πρώτη αλλαγή που κάνει δείχνει ουσιαστικά τι. Ότι. Τι ξεντίνε το άλλο. Θα μας κάνει streaking. Δείχνει αυτή τη στιγμή ότι εγώ χάνω ένα 0, αλλά δεν πειράζει. Ας πάει κούτσα-κούτσα το μάτς μέχρι το 80. Και μετά που θα κουραστεί η ΑΕΚ, θα παίξω την μπάλα μου να το κάνω 1-1. Ναι, λες του Κρέσπο, Γιώργο. Ναι, η προσωπική μου εμένα άποψη. Τι θα κάνεις εσύ, τι θα κάνω εγώ. Γιατί κάτι θυμίσω για μένα εγώ. Ναι. Θα βγάζα το Λέοβατς. Ο Σαχόφ μπορεί να παίξει σε 3-5-2 ως τρίτο στόπερ. Είναι η μοναδική θέση. Είναι κάτι σαν τον Τζιόλι. Γιατί 3-5-2. Γιατί θα παίξει με 3-5-1. Ναι. Θα παίξει με Βαρέλα, Κρέσπο, Σαχόφ σαν τρίτο στόπερ. Κρέσπο είπε. Ναι. Δεν θα έβαζα τον Κρέσπο. Όχι, είπα θα. Πώς το λένε, θα έβαζα τον τέτοιο. Θα έβαζα τον Κρέσπο. Ναι, δεν θα έβαζα. Δεν θα έβαζα το έγκλημα. Ποιον θα έβγαζε. Θα έβγαζα το Λέοβατς. Κάτσε, παιδιά, απλά ελληνικά μιλά, Γιώργο. Ποιον. Εσύ λες δεν θα έβαζε το Λέοβατς. Όχι, όχι, εγώ λέω ότι είναι σωστή. Δεν έβγαλα μετά σαν δεύτερη αλλαγή ρε τον Κρέσπο. Ο Κρέσπο θα έπαιζε. Για την πρώτη αλλαγή την ώρα. Η πρώτη είναι σωστή. Αλλά έγινε. Ναι, περίμενε. Εγώ δεν θα έβγαζα. Περίμενε. Είναι σωστή. Με το λάθος, όμως κάνει τη λάθος εσωτερική αλλαγή. Δεν θα έβγαζα αριστερό μπάκο Γερίνια. Θα έβγαζα με τρεις πίσω. Δεν μπορεί να κάηκε ο παίχτης. Ο παίχτης πίσω αριστερά κάηκε. Δεν έκανε τίποτα. Ήταν ο μοναδικός ενεργός παίχτης του ΠΑΟ. Πάντως, στο μαγαζί που βλέπαμε τον μπάτς, μόλις έφαγε την κάρτα ο Ζαμπράνο, την κίτρινη και την κόκκινη ο άλλος, και θα μου πεις αν ήταν σωστό αυτό, αν θα πρέπει να βγουν και οι δύο με κόκκινη κάρτα. Όχι. Όχι. Εάν θα έβγαζε στο 15 λεπτό, να άλλαζε στόπερ. Να έβγαζες, γιατί το είχαμε κάνει ήταν κουβέντα. Είναι επικίνδυνος, ναι, είναι και αυτό. Είναι επικίνδυνος, οπότε η επόμενη φάση θα είναι αυτός. Είναι και λίγο λακαμάς. Είναι και ότι θα αναγκαστεί να ισορροπήσει ο διαιτητής την κατάσταση. Το λέμε εκ των υστέρων, βέβαια. Αλλά... Όχι αυτό, αλλά εγώ προσωπικά θα έκανα την αλλαγή. Για να εκφραστώ σωστά, θα έκανα αυτή την αλλαγή την πρώτη που έκανε. Αλλά θα έκανα άλλη, δεν θα έκανα αυτή την εσωτερική αλλαγή. Δεν θα τον έλεγα δηλαδή το Βιερίνι, έλα παίξε πίσω. Ναι, γιατί μπορεί να παίξει μπροστά. Μέχρι τότε μια χαρά έπαιζε μπροστά. Ναι. Ήταν και ο μόνος που είχε κάνει το σουτ. Ναι. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, καταρχήν ναι, εννοείται η δεύτερη αλλαγή θα ήταν, εφόσον θέλει να κάνει δεύτερη αλλαγή, θα έβαζα τον πίσω σε θέση του Ελκαντουρί. Και η τρίτη και τελευταία, κάτι ότι έπρεπε επιτέλους ο Πρίγιοβιτς να δείξει η ομάδα την απειλή της. Θα έβγαζα τον Μπέλκα και θα έβαζα τον Μακ. Και η ομάδα θα έπαιζε με δύο μπροστά. Με Πρίγιοβιτς, Μακ. Η ομάδα αυτή τη στιγμή ήταν χαμένη ούτως ή άλλως. Δεν είχαμε κάτι να χάσουμε. Δεν ήταν 0-0. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κύριος προπονητής. 1-0 χάναμε. Ναι. Αυτό. Και φυσικά εννοείται ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για μένα και επηρέασε αποτέλεσμα το ότι η ΑΕΚ βάζει τον γκολ όταν είναι με παίκτη λιγότερο. Ναι, και έτσι μετά που μείναμε και αυτό... εμείς, ήταν σαν να παίζαμε εμείς με παίκτη λιγότερο. Εκεί για το να 1-0 ναι, και οι 2-10. Όταν τη χρονική διάρκεια παίζει η ΑΕΚ με 10. Και δίνουμε εκείνο χώρο, είναι τραγικό εκεί. Και σου κλέβει λόγω του Σαχόφ, ο οποίος δεν είναι χαφ, είναι αχθοφόρος. Ο Σαχόφ δεν είναι χαφ. Εδώ έλεγα εγώ την Παρασκευή πριν το μάτς ότι αν παίξει η ΑΕΚ με τον Αϊντάρεβιτς, υποτίθεται και εγώ με τον Σαχόφ, ας πούμε, σαν ΠΑΟΚ. Άμα πάρουμε από την πλατεία Αριστοτέλους δύο ταξιτζίδες ψηλούς και τους χώσουμε 10 εναντίον 10 μέσα οι δύο ταξιτζίδες. Ναι, ούτε σε ταχύτητα, ούτε σε τέχνη. Μπορεί σε φυσική κατάσταση επειδή οι ταξιτζίδες είναι όλη μέρα στο τιμόνι, αλλά δεν κερδίζαμε τίποτα. Στον αέρα, μόνο δύο ψηλά κορμιά, να κερδίσουμε λίγο ύψος. Χαφ του και κόλου και οι δύο. Και ναι, στο κλάδεμα. Και στο κλάδεμα. Γι' αυτό σου λέω ότι έπρεπε ναι, να παίξει τρίτο στόπερ, να παίξει με τρία στόπερ πάω. Δεν είχε να χάσει τίποτα. Κρέσπο, Βαρέλα είναι ο μοναδικός πολυθεσίτης χαφ που έχει ο ΠΑΟ Κωσαχό. Ναι. Να παίξει εκεί πίσω. Και φυσικά εννοείται ότι ο Καντουρί σήμερα. Ναι. Να πούμε ότι έπαιξε στη φυσική του θέση ο άνθρωπος. Ποια? Αυτή είναι η θέση. Αμυντικό χαφ. Βέβαια, εννοείται. Ναι. Που οχτάρι. Κάνει... Όχι, εξάρι, οχτάρι. Οχτάρι. Ναι. Ο Ελκαντουρί δεν μοιράζει. Ο Ελκαντουρί δεν μοιράζει μπαλιές. Δεν πατάει περιοχή. Δεν σουτάρει που μπες σε απόσταση. Δεν πλαγιάζει να κάνει σέντρα. Και όταν μαρκάρει τρώει κάρτες. Έτσι. Πού το βρήκατε? Ποιο σα το φόρεσε, κύριε. Πώ το λένε το γιο του Σαββίδη. Μπαμπέ! Ακουδόρε, μπαμπά. Παράτα τα αυτά τα Instagram. Μπάλα δεν ξέρει. Αλλά εκτίθεσαι. Σα έχουν φέρει κάτι τσουβάλια εκεί στον ΠΑΟΚ. Τα οποία να πούμε είναι υπερτιμημένα. Και η ΑΕΚ σήμερα
έχει μια εντεκάδα η οποία μπορεί να τη μεταβάλει ο οποιοδήποτε προπονητή τρία ή τέσσερα διαφορετικά συστήματα. Ενώ εσύ δεν μπορεί να αλλάξει σύστημα με αυτού του παίκτε. Και εννοώ, το εννοώ αυτό που λέω λέγοντα. Μεταβάλει άλλη το σύστημά τη με του ίδιου παίκτε από 5-3-2 σε 4-4-2 με μία κίνηση. Φσιτ, σφυρίζει ο Σωτήρης Μουστάκας και γίνεται το εξή. Μπακάκι δεξί μπακ. Λόπε αριστερό μπακ. Τσόσιτ βράδια στόπερ. Σιμόε Γιώκανσον δύο κόφτε. Γκάλο αριστερό δεξί εξτρέμ. Αραούχο αριστερό εξτρέμ. Λιβάγια Λάζαρο 4-4-2. Ο Τσόσιτ δεν έπαιξε. Ποιο? Ο Τσόσιτ. Ο πώ το λένε? Ο Βράνιε. Ο Βράνιε με τον Λαμπρόπουλο. Όχι, εδώ ήταν ο Μπακάκι αριστερά και από εκεί ο Βράνιε. Λαμπρόπουλο. Κατάλαβε σου λέω, έτσι ήταν. Άλλο σου λέω ρε. Ρε παιδάκι μου, λα... στην προθέρμανση ο Τσόσιτς βγήκε ναι, 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 εντάξει, το σημείωσα γιατί το πήρατε. Σωστό, ναι, το κατάλαβα. Λαμπρόπουλος μπροστά. Λαμπρόπουλος, Βράνιες. Μπακάκης αριστερά, ρε παιδί, Βράνιες δεξιά. Άλλο λέω, άλλο λέω, 3-5-2 το έχω. Πώς μεταβάλλεται αυτό σου λέω. Αφού δεν έπαιξε ο Τσόσιτς, αυτό σου λέω Μάριο. Ρε γαμώ την πίστη μου ρε. Εντάξει, στη θέση του Τσόσιτς παίζει ο Λαμπρόπουλος, το ίδιο είναι. Στόπερ. Ωραία. Μπορεί δηλαδή με μια κίνηση αυτό το 5-3-2 με τους ίδιους παίκτες να μεταβληθεί σε 4-4-2. Ναι. Μπορεί να μεταβληθεί σε 3-4-3 με τον Αραούχο και τον Λάζαρο κοντά, το Λιβάγια Φορ, σαν Πέδρο και Αζάρ. Πανεύκολα. Με Γκάλο δεξιά, Λόπες αριστερά και τρεις στόπερ. Μπορεί να γίνει 4-2-3-1 με μία αλλαγή τον Μπακασέτα, Λιβάγια Μπακασέτας Λάζαρος και Αραούχο εξτρέμ. Μπορεί να γίνει ρόμβος 4-4-2. Ό,τι θέλω παίζω. Με Μπακασέτα με μία αλλαγή. Σιμόες στην άκρη, επικό Σιμόες στην άκρη του ρόμβου. Μπακάκι αριστερός και δεξιά ο Λάζαρος. Τέσσερα χαφ. Σιμόες επικός, επικός ή επικός. 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 Σιμόες, επικός Γκάλο. Επικός Γκάλο. Για μένα αυτοί οι δύο ήτανε. Και φυσικά, και φυσικά ο Λιβάγια, ο οποίος δεν φάνηκε, αλλά έκανε πολύ βρώμικη δουλειά στο κέντρο. Ο οποίος έκανε πάρα πολύ βρώμικη δουλειά στο κέντρο. Πριν το μάτς. Πριν το μάτς, φοβισμένα τα μούτρα του Λουτσέσκο, τα παίρνει η κάμερα. Λέει ο Παοξής ο μέσος, φοβισμένα τα μούτρα του προπονητή. Ο ψυχολόγος που είναι, τι ομάδα είσαι? Όχι. Πάοκ. Εγώ έδινα. Αν δεις τα μούτρα του Λουτσέσκου πριν το μάτς, σου δείχνουν σε μια συνεδρία που παίρνεις ένα φοβισμένο άνθρωπο. Ορίστε, το λέει και ο ψυχολόγος που μπορεί να γίνει άριστα, άμεσα συνεργάτης της εκπομπής. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με διάφορες καταστάσεις. Στη Μαρμίτα μ' άκουσες για τον Ζαμπράνο. Αλλαγή ο Ζαμπράνο. Στο 15 λεπτό. Στάσου λίγο, τι κατά λάθος. Εκ παραδρομής είπες, ναι, ότι μετά Χριστό προφήτες γινόμαστε. Μετά Χριστό προφήτες γινόμαστε. Δεν είσαι, εγώ δεν ήμουνα, δεν αλλά πώς να αποδείξω τώρα ότι το είπα στο 15 βγαίνεις. Ο Άγγελος τον έβγαζε. Ένας προπονητής που παίρνει στροφή το μυαλό του, γιατί ο Ρουμάνος το μυαλό του δεν παίρνει στροφή, δεν τραβάει κύλιδρο, δεν έχει να πούμε. Φωνάζουν οι αεξίδες για το πρώτο σφύριγμα. Ακούστε κάτι. Εγώ λέω ότι είναι και οι δύο αποβολές. Εγώ διαφωνώ. Και οι δύο είναι αποβολές, αλλά τις ενώσεις Κουρασάν Φολή ο Σαββίδης. Ο άλλος Τσιγκουναράς δεν δίνει. Λεφτά δεν δίδω. Άρα στη ζωή αυτή μετράς αν έχεις περισσότερα λεφτά, σε μετράνε παραπάνω κτλ. Οπότε μην μιλάτε αεξίδες. Όποιος πληρώνει μπορεί να πάρει και σφύριγμα. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν πήρε σφύριγμα. Μετά ήταν όλα 50-50. Μακριά έγραμμες του ΠΑΟΚ στα 60 μέτρα μετά την αποβολή, που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν δουλεύει την κάθε του γραμμή ξεχωριστά και όλες μαζί μετά να έχει ένα συγκροτημένο συντονισμό. Δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Να πω ότι μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στο 20 λεπτό που έπαιξε 8-18-28, στα 26 λεπτά που έπαιξε η ΑΕΚ με λιγότερο παίκτη, ότι κάνει τον γκολ με συμμετοχή του εξαριού, του οχταριού. Ότι τρέχει το κέντρο της καλύτερα. Δηλαδή λειτουργεί ο Σιμόιτς, ο Γιώχασον και ο, πώς το λένε, ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια καλύτερα, ο οποίος είναι φόρο Λιβάγια. Και το βάζει δεκάρι εκεί, στο 5-3-2. Από τον Ελκαντουρί, τον Τζίμιροτ και τον Σακόφ τα πτώματα. Και μιλώ και για τον Τζίμιροτ, γιατί είναι πολύ πεσμένος σήμερα. Και χάνει καπάκι μια ευκαιρία ο Γιώχανσον στο δεύτερο δοκάρι να το κάνει 2-0 σε μια σέντρα. Το χαφ πατάει περιοχή και εγώ δεν έχω παίκτη εκεί σαν ΠΑΟΚ.
Λοιπόν. Κοίταξε, αυτό που λέει. Ναι. Για να μην πολυλογούμε, ο ΠΑΟΚ δείχνει αυτή τη στιγμή ότι έχει ανάγκη από τρεις μεταγραφές. Ναι, καλά, τα αριστερό μπακ. Θα σου φέρω ο Λιάκος τρεις κουτσούς. Θα πάει ο Γιώργος ο Σαββίδης. Ναι, μπα, θα αρχίσει να λέει. Ποιο από τους δύο, ρε. Ναι. Άστα τώρα, θα θέλει μεταγραφές για να κονομάνει μάνατζερ. Και σα θέλουν τσουβάλια, βρε. Τσουβάλια, βρε, σα στέλνουνε. Θέλουμε ένα οχτάρι, ένα αριστερό μπακ και οπωσδήποτε ένα center forward. Ναι, λοιπόν. Δυστυχώς μόνο με το κεφάλι. Σας πήραν τον Ζαμπράνο από το τρελοκομείο το Δαφνί. Παιχταράς. Από το τρελοκομείο το Δαφνί. Παιχταράς είναι, άστο. Ναι, από το τρελοκομείο. Αλλά είναι παιχταράς. Ναι, παιχταράς είναι. Και ο Μάτος είναι παιχταράς και αυτός για το τρελοκομείο. Και αυτός για το τρελοκομείο. Ο Ενρίκε ήταν παιχταράς και αυτός για το τρελοκομείο. Αυτός διώξαν τον Ενρίκε για το τρελοκομείο. Για το τρελοκομείο. Εσείς θέλετε στον ΠΑΟΚ γιατρούς. Τρελό γιατρούς. Ψυχίατρους, θέλετε γιατρούς, διαβητολόγους, γιατί μπορεί να τον κάνεις έλεγχο τον Μπίσεσβαρ και να βγάλει ζάχαρον ακόμα πέντε. Θέλει χαπάκι να πούμε, έτσι όπως τον είδα εγώ με τα μάγουλα να πούμε. Μπαλάρα ξέρει όμως. Ναι, ξέρει μπαλάρα, πάει να παίξει τα πέντε-πέντε με το Σκαρτάδο και τον Τρουσουνίδη εκεί με τις κοιλιές, κάτι τριγωνάκια που θα κάνουνε, άντε σας δουλεύουνε ρε τα γάρια να πούμε. Μπαλάρα λοιπόν, ξέρει, ναι. Αυτό. Λοιπόν, σας φύραν το Σάκοφ εκεί στο κέντρο, Τζίμιρο και ο Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί, σαν μπάλα, σαν μυαλό, σαν αξία, είναι το 1/5 του δεξιού όρχη του Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ όμως, ο οποίος η κόκκινη κάρτα που τρώει είναι, η κόκκινη κάρτα που τρώει είναι ένα μήνυμα, είχε σωστό ότι δεν γουστάρω έτσι όπως με έχετε. Και αν ένα βαρύ κορμί το πετάξεις έξω, το βαρύ κορμί γίνεται χειρότερο βαρύ κορμί, άρα είναι να παίζει με τον Ασλανίδη και τον Κούδα και τον Σαράφη και τον Ορφανό στους παλεμάχους. Να πάρουν και τον Βιερίνια μαζί που του δώσαν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εγώ για, να το βάλουν αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ με δεξί πόδι. Και όταν ανεβαίνει απάνω και πάει ένας με έναν, γυρίζει την μπάλα πίσω. Μαλάκας δεν είναι να πάει μπροστά. Γιατί όποτε πάει μπροστά, ο εκάστοτε γκάλο μπορεί να τον καταπιεί για πρωινό. Μουσακά τρώει. Ναι. Κατάλαβες, για πρωινό τον κύριο Βιερίνια. Πάρτε τα λοιπόν, ο κύριος Σαββίδης πληρώνει. Έχει πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Μέχρι και ο Μποροβίλος ήρθε στη Θεσσαλονίκη και τον έψαχνε. Και συναντήθηκε λέει με τον Κωνσταντινίδη τον Παντελή. Αλλά λέει έφαγε χιλόπιτα ο Μποροβίλος. Ψάχνει να βρει δουλειά ο Μποροβίλος. Να τον κάνω ήρθε... εγώ ασφαλιστή. Μη. Ασφαλιστή τι να ασφαλίσει. Όλοι φύγανε στο εξωτερικό. Ασφαλίζει γέρους, εντάξει. Έχει. Την περασμένη φορά βασανισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ που εγώ θα αναλάβω εργολαβικά να σας υπερασπίζω με μόνο εσάς. Σας έχουν πάρει τα μυαλά ο Μπούζος, ο Θωμαΐδης, όλοι εκεί πέρα, ο Πετρωτός, ο Τουβλωτός, ο Κεραμωτός, όλοι και σας λένε το παραμύθι της Χαλιμάς. Η θεία λένε στα μικρά παιδιά. Ναι. Το ίδιο θα γίνει και αύριο από εδώ, έχει και άλλη θεία Λένα. Που λέει παραμύθια στα μικρά παιδιά. Σας λένε λοιπόν θα πάμε, θα κερδίσουμε, θα για κάνουμε, θα δει. Rapto.gr Πα-πα-πα-πα, κάντε like. Πα-πα-πα-πα, like. Πα-πα-πα-πα. Παρακαλώ. Πληροφάνησε και είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα.
Έχει πολύ φάση το βράδυ. Και το βράδυ είναι βράδυ. See you. Περεβούμε τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.